Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να ανοίξουμε τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπέριζω για αρχή τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο. Καλησπέρα σας, κύριε Κίρτσο. Γεια σας από τις Βρυξέλλες, τι κάνετε? Καλά. Μια που είστε στις Βρυξέλλες, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Να ξεκινήσουμε μάλλον από αυτό. Η αντιπολίτευση καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι αυτό το περίφημο εθνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, που αριθμεί κάτι παραπάνω από 4.000 σελίδες, αφενός δεν ήταν σε γνώση κανενός στο πολιτικό σύστημα πριν κατατεθεί στις Βρυξέλλες, αφετέρου ότι, εν πάση περιπτώσει, η διαβούλευση που έγινε γι' αυτό ήταν από ελάχιστη έως μηδαμενή σε αντίθεση με ό,τι έγινε σε πολλές άλλες χώρες. Είναι εύλογη αυτή η κριτική ή όχι? Καταρχήν, το 4.000 σελίδες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές. Έχω πάρει μέρος σε συζήτηση στην Ελληνική Βουλή για αυτό το σχέδιο και νομίζω αυτό που μελετήσαμε για να συζητήσουμε ήταν γύρω στις 270 σελίδες, κάτι τέτοιο. Ναι. Επομένως, υπάρχει ενημέρωση. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν τόσο αναλυτική ή εξαντλητική όσο είναι σε άλλες χώρες, όπου, για παράδειγμα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετέχουν περισσότερο, ναι, οι περιφέρειες είναι πιο ισχυρές. Όντως, άμα κάνετε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές περιπτώσεις, θα μπορούσε η διαβούλευση στην Ελλάδα να είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Αλλά δεν πιστεύω ότι δεν έχει ενημερωθεί η αντιπολίτευση. Τουλάχιστον εγώ, σαν ευρωβουλευτής, πήρα μέρος στις εργασίες της Εθνικής Βουλής, ενημερώθηκα και θα είχα και άποψη. Άκουσα και άλλους να προτείνουν διάφορα πράγματα, δηλαδή έγινε ένας γόνιμος διάλογος. Μίας μέρας όπου οι εισηγητές της αντιπολίτευσης είχαν δικαίωμα να μιλήσουν για 5 λεπτά ο καθένας και η καθεμία. Φαντάζομαι αυτό για ένα πακέτο 30 τόσων δισεκατομμυρίων ευρώ που δυνητικά μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο της χώρας. Δεν το λες και εξαντλητικό brainstorming, έτσι δεν είναι? Εξαντλητικό δεν είναι, αλλά θα σας πω το εξής, ότι είναι 170 σχέδια και πρωτοβουλίες, είναι όλα γραμμένα, αναλυτικά, με κοστολογημένα. Επομένως, όποιος θέλει παίρνει την πρωτοβουλία, ακόμα και αυτό που κάνουμε σήμερα, μια μορφή διαλόγου. Θα μπορούσε η αντιπολίτευση, αν ενδιαφερόταν έτσι να εκλαϊκεύσει ορισμένα ζητήματα, να οργανώσει δημόσιες συζητήσεις. Δηλαδή, δεν είμαστε δέσμοι της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, όλα αυτά ενδιαφέρουν τους πολίτες ευρύτερα. Και βεβαίως, μια που λέτε για την αντιπολίτευση, ένα μία από τις βασικές κατηγορίες είναι ότι τα κονδύλια θα περάσουν μόνο μέσα από τράπεζες ή ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν θα αφορούν σε αυτό που λέμε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επειδή ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει μεσαία τάξη στην Ελλάδα και πώς δίνει εκλογικά αποτελέσματα, αλλά και ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας που λέμε, δεν φοβάστε ότι, αν ισχύει αυτός ο σχεδιασμός του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτό που είδαμε το 19 μπορεί να το δούμε στις επόμενες εκλογές από την ανάποδη? Καταρχήν, θεωρώ ότι είναι πολιτικά κυρίαρχη η Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν είμαστε στη φάση που να κάνουμε εκλογικούς υπολογισμούς. Σε αυτή τη φάση αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε αν θα πάμε καλά. Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Ναι. Δεν λέω ότι είναι τέλειο το πρόγραμμα, αλλά είναι μια φοβερή ευκαιρία σε σχέση με αυτά που έχουμε τραβήξει και σε σχέση με τις περασμένες δεκαετίες. Δηλαδή, είναι προγραμματισμένα τα επόμενα 5,5 χρόνια από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και άλλα 5 χρόνια να πέφτει χρήμα ευρωπαϊκό, πολύ σημαντικό, και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το νέο ΕΣΠΑ που είναι 27 δισεκατομμύρια, ναι, και να υπάρχουν και παράλληλες δράσεις για να συμπληρώνεται αυτό το χρήμα. Επομένως, θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Σέβομαι τον προβληματισμό σας για τους μικρομεσαίους, γιατί είναι γεγονός ότι σε πρώτη φάση αυτοί που θα κινήσουν την οικονομία θα πρέπει να στέκονται στα πόδια τους. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και αυτούς που έχουν γονατίσει. Νομίζω όμως ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μέσα από τη δυναμική ανάπτυξη,
μέσα από το χρήμα που έχουν συγκεντρώσει οι τράπεζες και σε κάποια φάση συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να βγει και να πάει περισσότερο στην πραγματική οικονομία. Πέρσι αυξήσανε τα διαθέσιμά τους 47 δισεκατομμύρια. Έτσι. 12 δισεκατομμύρια από καταθέσεις, 35 από το ευρωσύστημα. Αυτά, από αυτά 7-8 πήγανε στην πραγματική οικονομία. Τα άλλα μπήκανε σε ομόλογα του δημοσίου, σε διάφορες τοποθετήσεις. Ναι. Αλλά με αυτή τη δυναμική, την αναπτυξιακή, νομίζω ότι θα υποχρεωθούν και οι τράπεζες, θα έχουν και συμφέρον άλλωστε, να ανοιχθούν. Είναι ένα λεπτό ζήτημα όμως, και θα το κοιτάξει η κυβέρνηση, είμαι σίγουρος, ότι δεν μας φτάνει να δημιουργήσουμε μια δυναμική που θα στηρίζεται στους αυτούς που μπορούν και στους επιτυχημένους. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενισχύσουμε και αυτούς που δεν τα κατάφεραν στην κρίση, χωρίς να ευθύνονται ουσιαστικά, γιατί έχουμε αλλεπάλληλες κρίσεις, ναι, τις οποίες πληρώνει ο κόσμος. Νομίζω όμως ότι διαβάζοντας το πρόγραμμα, έχει πολλές παρεμβάσεις. Υπάρχει μια κριτική ότι, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να παρακαμφθούν οι τράπεζες για να δώσει περισσότερα χρήματα το δημόσιο, ναι, ή σε τράπεζα που θα ελέγχεται από το δημόσιο περισσότερα χρήματα. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Με αφορμή και την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που προειδοποιεί για αύξηση 20% στις πτωχεύσεις, θέλω να σας ρωτήσω, εάν φοβάστε, τώρα η αλήθεια είναι ότι από ό,τι ανοίγει δεν βλέπουμε αυτό που έλεγαν κάποιοι πριν έναν ή δύο ή τρεις μήνες, ότι οι μισοί δεν θα ανοίξουν και όλα αυτά. Αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός, όσοι άνοιξαν εξαντλώντας όλες τις δυνάμεις τους για να το κάνουν, πώς θα καταφέρουν να μείνουν ανοιχτοί. Ξέρετε ότι αργά ή γρήγορα προφανώς και θα αρχίσει η απόσυρση των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων. Όταν αρχίσει η αποσωλήνωση, για να μιλήσω με όρους πανδημίας, μπορεί η επόμενη μέρα να είναι μαύρη. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά σε χώρες με τα διαρθρωτικά προβλήματα της Ελλάδας. Ακόμα και τώρα στις Βρυξέλλες που είμαι, ναι, πηγαίνοντας βόλτα, βλέπω ότι λειτουργούν τα καταστήματα, αλλά δεν μπαίνουν πολύ στα καταστήματα και λειτουργούν και τα εστιατόρια μόνο στον εξωτερικό χώρο. Είναι και άσχημος ο καιρός την τελευταία εβδομάδα. Ναι. Οπότε βλέπεις τους ανθρώπους οι οποίοι είναι χαρούμενοι μεν γιατί λειτουργούν ξανά, αλλά η οικονομία είναι αμήλικτη και αμφιβάλλω αν από αυτούς που λειτουργούν θα τα καταφέρουν όλοι. Επομένως είναι σωστή η παρατήρησή σας. Από την άλλη θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει στο μέτρο του δυνατού και ώσπου να αποσυρθούν αυτές οι ενισχύσεις, ναι, θα έχει αρχίσει να βελτιώνεται η οικονομία. Αυτό εκτιμώ, χωρίς να είναι συμβόλαιο αυτό που σας λέω. Ναι. Αλλά, για παράδειγμα, ο τουρισμός φέτος θα είναι τουλάχιστον καλύτερος από πέρσι. Δεν λέω ότι θα πιάσουμε τους στόχους 50-60% του 2019, mm-hmm, αλλά πέρσι ήμασταν στο 20% του 2019. Αρκεί, ναι, λοιπόν να πάμε στο 35-40, δεν είναι εύκολο αυτά που σας περιγράφω, αλλά δεν είναι και αδύνατα, για να έχουμε ένα σχεδόν διπλασιασμό σε σχέση με περσινά, λοιπόν, μια βελτίωση που θα φανεί. Το σημαντικότερο είναι ότι Ιούλιο-Αύγουστο έρχονται τα πρώτα χρήματα, το 13% που είναι οι προκαταβολές. Ναι. Άρα έρχονται 4 δισεκατομμύρια στην οικονομία, τα οποία θα αρχίσουν σιγά-σιγά να μπαίνουν στην πραγματική οικονομία στη διάρκεια του υπόλοιπου 2021. Άρα, την ώρα που θα, όπως λέτε, θα κάνουμε την αποσωλήνωση, που είναι μια ανατριχιαστική λέξη με βάση αυτά που τραβάει ο κόσμος, εννοώ και σε θέματα υγείας, θα υπάρχει μια βελτίωση. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μια λεπτή ισορροπία. Το έχουν καταλάβει όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν επικρατούν οι συνταγές της περασμένης δεκαετίας γιατί ήταν άλλες συνθήκες, αλλά αυτά κρίνονται στην πράξη. Μάλιστα, για να δούμε. Κύριε Κύρτσο, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ καλό ευχαριστώ. Βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά σας.